Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή. Τα τελευταία χρόνια η κουλτούρα γύρω από τα μουσεία έχει αρχίσει να αλλάζει παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα και διαφορετικά μουσεία που δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι θα μπορούσε να υπάρχουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα μουσεία στη Σουηδία, όπως είναι για παράδειγμα το Μουσείο της Αποτυχίας, στο οποίο μπορεί να δει κανείς τα πιο αποτυχημένα προϊόντα της ιστορίας, από gadget που κανείς δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει, μέχρι ευρυσιτεχνίες που αντιμετωπίστηκαν με πλήρη αδιαφορία. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Σουηδίας ευρίσκεται και το μουσείο με τα πιο αειδιαστικά φαγητά του κόσμου. Το Μουσείο Αειδιαστικού Φαγητού φιλοξενεί 80 φαγητά από όλο τον κόσμο, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία και να τα μυρίσουν, αλλά και να τα δοκιμάσουν. Στην Κύπρο μπορεί κανείς να επισκεφθεί και να εξερευνήσει περισσότερα από 20 μουσεία, τα οποία βρίσκονται σε όλες τις πόλεις, με το καθένα από αυτά να έχει την δική του ιστορία. Με αφορμή την σημερινή ημέρα που έχει ως θέμα η δύναμη των μουσείων, έχουν διοργανωθεί στην Κύπρο περισσότερες από 15 εκδηλώσεις, όπως δωρεάν ξεναγήσεις στο Λεβέντιο Δημοτικό Μουσείο και την Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης, καθώς και στα μουσεία παραμυθιού και μοτοσυκλέτας και περιήγηση επισκεπτών στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Αγώνος. Παράλληλα, έγινε και προβολή ντοκιμαντέρ με θέμα τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο στη Λευκωσία.